Είπαμε, η ερώτηση είναι για αυτόν τον πλανεμένο μοναχό που έβλεπε τους συμμοναστές του με περιφρόνηση και τους αποκαλούσε σκυλιά. Και το βλέπουμε το ίδιο τώρα και στους Εβραίους, στους Ισραηλίτες, που αποκαλούν κάπως έτσι και τους Παλαιστίνιους. Αν είναι όλοι πλανεμένοι ή κάποιοι. Λοιπόν, σίγουρα δεν είναι όλοι, η απάντηση είναι. Υπάρχουν και καλοί και σωστοί ορθοφρονούντες άνθρωποι, έτσι, και μεταξύ των Εβραίων, των Ισραηλιτών. Αλλά υπάρχουν και οι φανατικοί, οι λεγόμενοι Ορθόδοξοι Εβραίοι, έτσι, που δηλαδή βαθιά πλανεμένοι, οι Ραβίνοι κλπ, οι οποίοι διδάσκουν ότι πας μη Εβραίος, κάθε ένας που δεν είναι Εβραίος, είναι γκοΐμ, είναι ζώο. Όχι μόνο για τους Παλαιστίνιους, για όλους. Όλους μας θεωρούν ζώα. Εκτός από τη ράτσα τους, από τη φυλή τους. Δυστυχώς. Όχι όλοι βέβαια, κάποιοι όμως. Έτσι, έχουν αυτή την ιδέα, αυτή την αντίληψη. Οπότε και μία κάθαρση όλων των γκοΐμ, όλων των ζώων δεν είναι αμαρτία, αφού είναι ζώα, δεν είναι άνθρωποι. Έτσι. Οι μόνοι άνθρωποι είναι αυτοί. Καταλαβαίνετε έτσι, το βαθμό της πλάνης και του δαιμονισμού. Γιατί ακριβώς αυτό μόνο ο διάβολος μπορεί να το εμπνεύσει. Να σκοτώσουν όλη την ανθρωπότητα και να υπάρξει μόνο το δικό τους έθνος, η δική τους ράτσα, που θα κυριαρχήσει παγκοσμίως. Και αυτό είναι το όνειρό τους βεβαίως. Το όνειρο των Σιωνιστών είναι ένα παγκόσμιο κράτος με την παγκόσμια κυριαρχία των Σιωνιστών, έτσι, οι οποίοι λέγονται έτσι, διότι έχουν πρωτεύουσα και ονειρεύονται να έχουν παγκόσμια πρωτεύουσα τη Σιών, δηλαδή την Ιερουσαλήμ. Ναι, αυτή είναι η απάντηση και γι' αυτό.